Η Φιλοθέιμοβ, λοιπόν, άκουσε προσεκτικά όλα αυτά τα οποία είπε η Καλιστό Βαρδί. Μίλησε με τη Λιάννα Ζημάλη, την δημοσιογράφο της εκπομπής μας, και αμέσως τώρα θα πάμε να δούμε αποκλειστικά εδώ τι απαντάει και η ίδια. Προς τα αγαπημένα παιδιά που ξημεροβραδιάζονταν στα νοσοκομεία και... Τώρα που το λέτε, ίσως και να σας είχε αναθέσει ο Αντώνης το 2016 τη διοργάνωση εκείνης της συναυλίας με την Άγιος Πέτρος Production. Όσο για τα υπόλοιπα, κάποια στιγμή θα μιλήσω. Ιστερόγραφο. Να υπενθυμίσω ότι ο Αντώνης έφυγε από αυτή τη ζωή στις 2 Σεπτέμβρη του 2014.